Είμαι μετανάστης. Έλληνας μετανάστης από την Κωνσταντινούπολη, διωγμένος στη δικτατορία του Εβραίου. Η οικογένειά μου υποχρεώθηκε να φύγει από την Κωνσταντινούπολη, κυριολεκτικά σε ένα Σαββατοκύριακο. Βρέθηκα στην Ελλάδα και ήμουν ανεπιθύμητος. Για χρόνια ήμουν ο ξένος, ο Τούρκος. Όπως στην Τουρκία ήμουν ο Έλληνας. Και έχω καταλήξει πραγματικά να προβληματίζομαι πώς είναι δυνατόν οι Έλληνες να έχουν τέτοιες συμπεριφορές. Όταν 500.000 Έλληνες έφυγαν μετανάστες στα χρόνια της ελληνικής κρίσης. Όταν περισσότεροι από 10 εκατομμύρια Έλληνες ζουν εκτός Ελλάδας. Πραγματικά με θλίβει το ότι τρία κόμματα με ισχύ 10% του εκλογικού σώματος μπήκαν στη Βουλή έχοντας ως βασικό τους αφήγημα το μίσος κατά των μεταναστών. Προσωπικά δεν πιστεύω στα ανοιχτά σύνορα. Δεν πιστεύω στο ξέφραγκο αμπέλι. Πιστεύω όμως στην ενσυναίσθηση, στην καλοσύνη, πιστεύω στην κατανόηση και πιστεύω στο ιερό άσυλο. Μήπως οι Έλληνες θα έπρεπε να ξανασκεφτούμε τη στάση μας προς τους μετανάστες, απλά και μόνο για να θυμηθούμε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε και προσδοκούμε μια καλύτερη ζωή.